Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Τα είπα για πρώτη φορά μετά από κάποιο καιρό σωστά. Καλώς ήρθατε στην αναμέτρηση μεταξύ Sicarios και Ωραίο Castro Knights. Πρώτη καμπτήνη για τους Ωραίο Castro Knights. Θα αστοχήσουν όμως ένα jump shoot. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην τρίτη και έκτη θέση αντίστοιχα. Είμαστε στην δέκατη αγωνιστική της Elite by Betson. Υπάρχουν οι πρώτοι πόντοι τώρα για τους Sicarios. Οι δύο ομάδες έχουν πολύ λίγα άτομα στους πάγκους τους επίσης, οπότε σίγουρα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Πολύ προσεκτικές, με συγχωρείτε, και στη διαχείριση ενέργειας αλλά και στα φάουλ. Όπως μας είπε και ο Θωμάς Μέλιος σε σχετικές δηλώσεις που μας έκανε λίγο πριν την κίνηση του παιχνιδιού, παρόμοιες δηλώσεις πριν τα παιχνίδια, καθώς και δηλώσεις των MVP και πολλά άλλα μπορείτε να βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook. Υπάρχουν βήματα τώρα για τους Sicarios. Κατοχή είναι ξανά για τους Knights. Στη γωνία συγκιατρής με μεγάλη καμπύλη, άστοχο από τον Γεσίδη. Αμυντικό rebound και σετ παιχνίδι τώρα στον Σπυρόπουλο. Παθανασίου. Πολύ γρήγορο παιχνίδι στην αδύνατη πλευρά, δεν έφυγε ελεύθερος. Συγκιατρής άστοχος Στάκης. Ο Δημήτρης θα πάει όλο το διάδρομο coast to coast, θα στοχίσει με ταμπλό. 0-3 παραμένει. Σπυρόπουλος θα πάει στην κορυφή, πάει πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα, θα δώσει καλό passing game. Η μπάλα έπαιξε κάποια άσχημα παιχνίδια, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound, δεν υπάρχει foul. Θα αναπτύξει και τις διαμαρτυρίες. Στον Παθανασίου θα χάσει το lay up ο Καριοφίλης και έχει παραμεντευτεί time out από τους παίκτες των Knights. Σπυρόπουλος. Συγκιατρής από τη γωνία, ένα ακόμα άστοχο. Στον Παθανασίου υπάρχει αμυντική ανισορροπία. Θα πάει μόνος του μέχρι μέσα ο Φούζης, θα στοχίσει όμως. Πολύ καλή πάσα μέσα στην καρδιά της ρακέτας. Ανάμεσα σε δύο αντιπάλους θα γυρίσει και θα ευστοχίσει ο Φανταζής. Ψηλός τον Sicarios. Sicarios οι οποίοι παίζουν και με Φανταζή και με Σπυρόπουλο. Ένα αρκετά ψηλό σχήμα. Και ένα μουστάκι. Ένα jump shoot άστοχο από τον Καριοφίλη. Απλά θα πάει μέχρι μέσα, ανάμεσα σε δύο αντιπάλους θα στοχίσει, δεν θα πάρει foul, θα πάρει επιθετικό rebound ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι διαμορφώνοντας έτσι το 0-7. Έχουμε 3 λεπτά παιχνιδιού στη Sonic Arena. Οι Knights, οι οποίοι ακόμα ψάχνουν τους πρώτους τους πόντους, έχουν πετύχει 7 οι Sicarios. Ούτε τώρα θα έρθει πρώτη πόντη για τους Knights με τον Κεσίδη. Υπάρχει επιθετικό rebound, αλλά ένα ακόμα άστοχο shoot. Μέχρι μέσα, πολύ όμορφη προσπάθεια από το μουστάκι. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά οι Sicarios λειτουργούν σαν μια καλολαδωμένη μηχανή παραγωγής σκορ. Έχουν σκοράρει 9 πόντους ήδη και έχουν πατημένο το πόδι στον γκάζι. Σπυρόπουλος. Για τρεις από την απέναντι πλευρά από την οποία στόχισε λίγο πριν ο Στάκης, θα στοχίσει και τώρα. Γρήγορο τέμπο σε τα πρώτα λεπτά. Φανταστική πάσα μέσα στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας. Βρήκανε τον ελεύθερο παίκτη που ήταν ο Καριοφίλης, οι παίκτες των Knights. Με πολύ περίτεχνο τρόπο θα έρθουν οι πρώτοι πόντοι για αυτούς. 2-9. Δεν υπάρχει ακόμα φάουλ στο παιχνίδι. Συγκιατρής Φανταζής, σαν ο Κάπλαν θα πάρει το rebound. Κόβει μέσα ο Φανταζής, δεν θα πάρει τώρα την μπάλα. Σταυρωτές από τον Κάπλαν μέχρι μέσα. Αστοχίσει ο Φανταζής. Σουτ
4 για 3 προηγουμένως σαν σύγχρονος ψηλός, ενώ υπάρχει το πλήρωμα για φάουλ στο παιχνίδι. Τώρα θα πάρθει το time out που έχει προαναγγείλει ο coach των Knights. Βλέπω στην ομάδα του να έχει σκοράρει μόλις 2 πόντους σε 4 και 30 και την αντίπαλη ομάδα να κάνει πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής λειτουργούν στο έπακρο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena, το time out τελείωσε. Οι δύο ομάδες περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Προμηνύεται ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και πολύ θεαματικό παιχνίδι, όπως κάθε παιχνίδι της κατηγορίας Elite by Betson. 8 ομάδες από τις 9 έρνανε στα playoffs, μόλις μία υποβιβάζεται στην κατηγορία της Master League. Τέλειωσε. Ένα jump shoot άστοχο από τον Καρδιοφίλη. Κυρόπουλος πάει μέχρι μέσα, θα χάσει όμως, Μέλιος θα κλέψει. Θα χάσει προς τη μήνα από τον Κάπλαν, θα συγκρατήσει. Πολύ ωραία προσποίηση από τον Κεσίδη, ο οποίος ξεγέλασε ακόμα και εμένα ότι θα δώσει πάσα, από όσο μάλλον τους παίκτες που ήταν μέσα στο γήπεδο. Φανταζείς, θα αποστάρει 2 αντιπάλους για 3 άστοχο από τον Μουστάκη, ο οποίος φαίνεται διαδικημένος να πάρει πολλές προσπάθειες απόψε, αν και έχει αστοχήσει σε 3 σερί. Και Σίδης σου για 3 με μεγάλη καμπύλη, εύστοχο. Το πρώτο τρίποντο για τους Knights θα έρθει 5,5 λεπτά μετά το πρώτο σφύριγμα του τζάμπολ, αυτό του τζάμπολ. Καπλάν, καλό passing game, στάχει σου για 3, ούτε αυτό έστοχο, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Ένα ακόμα και υπάρχει φάουλ και καλάθι από τον Κάπλαν, ο οποίος με έφυσε το φάουλ από τον προσωπικό του αντίπαλο, από τον... Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές. Είναι ο Σάβιτς και Φίλιας περνάνε στον αγωνιστικό χώρο για Knights. Καβέζος περνάει στον αγωνιστικό χώρο για τους Σικάριους. Καβέζος και Πανταζής θα παίξουν μαζί σε ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον σχήμα, πολύ ψηλό σχήμα αυτό των Σικάριους μέχρι στιγμής. 5-12. Σίδης αποφασισμένος, αλλά δεν θα πάρει το σουτ, θα το πάρει ο Μέλιος για 3 άστοχος. Να δούμε. 5-12, η διαφορά στους 7 πόντους. Θα πάρει την μπάλα. Θα βγάλει την μπάλα στη γωνία εκεί που νόμιζε ότι ήταν ο Κάπλαν, αλλά αυτός είχε πάει κάποια μέτρα μέχρι μέσα και υπήρξε ασυνεννοησία μεταξύ των δύο. Πρώτο λάθος για τους Σικάριους. Μέχρι μέσα πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια στον Μιροσάβιτς, ο οποίος με το που πέρασε στο παρκέ πιάνει δουλειά, κερδίζοντας το φάουλ και βάζοντας και το καλάθι. 7-12. Πρώτο φάουλ και για το δεύτερο φάουλ, με συγχωρείτε, διορθώνω, για τους Σικάριους. Μεγάλη καμπύλη στην βολή, άστοχο. Χάσει προς στιγμή ο Σπυρόπουλος την μπάλα, θα συγκρατήσει. Για 3 δεν θα πάρθει από τη γωνία. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει όμως ο Πανταζής. Κεσίδης, ο τελικός αποδέκτης ενός ευνηδιασμού, θα έλεγα, αλλά δεν ήταν ακριβώς ευνηδιασμός, και θα κάνει λάθος η Σίδης, θα δώσει μια κατοχή για τους Σικάριους. Πολύ όμορφη πάσα με τελικό αποδέκτη τον Πανταζή. Τώρα ζητάει η αλλαγή μετά την άσχημη προσπάθεια, θα περάσει ο Σκανδάλης στη θέση του. Ήταν μια πολύ όμορφη προσπάθεια, άξια για highlights αν έμπαινε το lay-up. Για 3 άστοχο αυτή τη φορά. Σπυρόπουλο. Ο Σάβιτς, ένα ακόμα άστοχο στο 3. Υπάρχει μάχη για τον rebound από το Μέλιο. Δεν θα καταφέρει να εκτοχίσει. Τα 12 παραμένει. Έχουμε 2,5 λεπτά ακόμα
για τη λήξη της πρώτης περίοδου στη Sonic Arena. Με την πρώτη, να υπάρχει κλέψιμο, με την πρώτη ευκαιρία θα περάσει και η αλλαγή των Σικάριος. Μέλιος θα περάσει μέχρι μέσα. Φανταστική προσπάθεια, πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Χωρίς ταμπλό, με πολύ μεγάλη απόκληση από το χέρι του Μέλιου, από το σώμα του. Προστάτευσε πολύ καλά την μπάλα. Έκανε το χωρεστικό στον αέρα, θα δεχτούν όμως τρίποντο οι Knights. Ένα πρώτο δεκάλεπτο γεμάτο θέαμα για όλους τους enthusiasts. Η μπάλα θα μπει και θα βγει από τον Κεσίδη, ο οποίος δεν θα καταφέρει ούτε τώρα να σκοράρει για τρεις από τη γωνία. Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί η αλλαγή τελικά. Μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ ο Γκαμέζος. Νικητά! Τώρα θα γίνει η αλλαγή, ναι. Περάσει ο Σκανδάλης, αλλά όχι στη θέση του Πανταζή, στη θέση του τον Παθανασίου. Φανταζής ήταν αυτός ο οποίος ζήτησε πριν από λίγο αλλαγή μετά από ένα χαμένο lay-up. Άστοχος στη δεύτερη, 9-16 παραμένει. Μέλιος κατεβάζει. Φαίνεται να είναι πολύ εύκολα στο το σύστημα των Knights σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Καθώς βλέπουμε διαφορετικούς παίκτες να κατεβάζουν την μπάλα, πολλούς παίκτες να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη στην επίθεση, από τη μία γωνία στην άλλη. Δεν φαίνεται να κολλάει ιδιαίτερα το σύστημα των Knights όσον αφορά την επίδυσή τους. Με καλό ball movement, σταυρωτές, τον Μινοσάβης περνάει πολύ όμορφα, η μπάλα θα περπατήσει στο καλάθι, δεν θα του κάνει το χατήρι να πέσει μέσα. Σταυρωτές, ωραίες, το Eurostep. Ωραία πάσα πίσω του κεφάλι. Ο ίδιος jump shoot εύστοχο. Σε γέλασαν για τα καλά την αντιπαλή άμυνα. Σπυρόπουλος θα ευστοχίσει. Υπάρχει πίεση στην επαναφορά. Θα συγκρατήσουν όμως οι παίκτες των Knights. Σου διατρήσει εύστοχος από το εύστοχο. Συγχωρείτε από τον Ιδωσάβιτς, ο οποίος έχει περάσει και έχει πιάσει δουλειά, έχει ξεκολλήσει τους Knights. Τέλειος θα προσπαθήσει να βγάλει την μπάλα εκτός και θα τα καταφέρει. Μέχρι μέσα θα κοπεί εντυπωσιακά. Μάχη για το rebound μετά από πολλές προσπάθειες. Θα βγάλει νικητή τον Καρδιοφίλη. Μπάλα θα περάσει εκτός μετά από deflection. Για 19 δευτερόλεπτα η μπάλα για τους Knights. Και Σίδης δεν θα πάρει το shoot. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Αν εξαντλήσουν όλη την επίθεση, οι Knights θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα και για τους Σικάριους. Θα πάρει ένα, θα δώσει ένα screen ο Καρδιοφίλης στο Μέλιο. Θα πάρει τώρα από τον Κεσίδη. Καλό passing game σου για 3 από τον Μινοσάβιτς. Θα στοχίσει τώρα. Πάμε 2 δευτερόλεπτα για να δούμε. Θα πάρει ένα σούτ από κέντρο. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Θα μετρούσε αν έμπαινε, θα ήταν highlight. Μπορεί της αγωνιστικής, μπορεί και παραπάνω, αλλά μην λέτε μεγάλα λόγια. Καβέζος πήρε ένα σούτ το οποίο χτύπησε μόνο στο σίδερο, ήταν καλό πίσω από το κέντρο. 12-18 οι διαφορένες στους 6 πόντους υπέρ των Σουκάριος, οι οποίοι έχουν καταφέρει να καθιδρύσουν μια διαφορά η οποία είχε αρχίσει και τους 9 πόντους. Τώρα βρίσκεται στους 6, έχουν εκμεταλλευτεί το πολύ καλό πρώτο τρίλεπτο στο οποίο είχαν σκοράρει 9 πόντους πολύ γρήγορα. Είχαν κάνει ένα σερί 7-0. Κατάφεραν να πατήσουν το πόδι στον Γκάζι και από τότε δεν έχουν αφήσει το πόδι από εκεί. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, μην είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Sonic Arena, το σκορ είναι 12-18. Σε ένα αρκετά περίεργο παιχνίδι, ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ αλλά ψηλό τέμπο. Οι Knights μετά από την αρχική δυσκολία στο σκοράρισμα έβγαλαν μια αντίδραση, κυρίως με τον Μιροσάβιτς, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και έβαλε δύο καλάθια, ένα σουτ για δύο, ένα σουτ για τρεις και ξεκόλλησε τη διαφορά, δίνοντας επίσης
ψυχολογικό boost στην ομάδα του. Υπάρχει φάουλ με το καλημέρα της δεύτερης περίοδου που κερδίζουν οι παίκτες του Σικάριος. Ο φάουλ είναι χαμηλά. Κουστάκης, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Το jump shoot άστοχο. Τον Καβέζο. Ο Σάβιτς θα πάει μέχρι μέσα το ανάποδο lay-up. Δεν θα τον δικαιώσει. Άγγελος Πετροσάβιτς, ο οποίος είναι άγγελος επί γης, άγγελος επί παρκέ, θα μπορούσε να πει κάποιος παραφράζοντας την γνωστή φράση. Καθώς με το που μπήκε τα πράγματα έγιναν πολύ καλύτερα για τους Knights. Σουτιά 3 άστοχο, εφόσον κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα ο Σκανδάλης. Τέλειος. Δεν θα πάρει το σουτιά 3, θα περιμένει το screen, θα το πάρει. Υπάρχουν αλλαγές. Κατάφερε να μπερδέψουν κάπως την άμυνα και να βγάλουν ένα σουτιά 3. Τελικό αποδέχτη τον Φίλα, αλλά αστόχησε αυτός. Δεν θα γίνει φάουλ από τους Knights τελικά. Στα 13 δευτερόλεπτα επίθεση των Τσικάριων. Ξεφορτώθηκε τον Μέλιο ο Σκανδάλης. Αλλά τώρα η αμυντική ισορροπία είναι πάρα πολύ μεγάλη και ο Μέλιος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 14-18. Οι Knights, οι οποίοι αργά και σταθερά μαζεύουν τη διαφορά. Οι Σικάριους είναι αυτοί που έχουν κολλήσει τους 18 πόντους εδώ και αρκετή ώρα. Ήδη 1,5 και πλέον λεπτό στη δεύτερη περίοδο. Στάκης Σουτιά 3, εύστοχος μετά από πολλές άστοχες προσπάθειες. 14-21. Για να τρέξει για μία ακόμα φορά οι Knights. Μέλιος Σουτιά 3, έχοντας το δύτερο αντίπαλο μπροστά του και έχοντας και ελεύθερο χώρο μπροστά του. Θα στοχίσει, αλλά υπάρχει φάουλ. Όχι, που έχει χρεωθεί στον παίκτη των Σικάριων. Είναι 1-1 τα ομαδικά. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα ξεκινάει την επίθεση ο Κωνσταντοδημήτρης. Μέχρι μέσα Σουτιά 2, μακρινό άστοχο από το Δημοσάβιτς. Υπάρχει επιθετικό rebound πολύ μακριά από την ρακέτα στον Μέλιο, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, θα προσπαθήσει να κάνει μια ραβέρσα και να βγάλει την πάσα εκεί που ήταν ελεύθερος ο Φουτσιδής και να πάρει ένα σουτιά 3. Τουλάχιστον αυτό μπόρεσα να αντιληφθώ από το play. Αλλά υπάρχει foul προτού γίνει το οτιδήποτε άλλο. Μέλιος θα πάρει την μπάλα. Σε τρεις αντιπάλους έκαναν spread out μέσα από τη ρακέτα οι παίκτες των Σικάριος, αλλά δέχτηκαν το σουτ για τρεις. Τον Φουτσιτζή, ο οποίος τελικά πήρε την μπάλα. Το play βγήκε με δημιουργό πάλι τον Μέλιο. Θα πάρει τώρα την μπάλα, θα τρέξει. Έχουν τώρα το momentum οι Knights, παρόλο με το γεγονός ότι χάθηκε το lay-up από τον Φίλα. Δεν κέρδισε ούτε κάποιο foul. Σουτιά 3 από τον Μουστάκη, εύστοχο και αυτό, 17-23. Αλλά το μάλλον ψηλά στο Σικάριος αρχίσει να βρει ρυθμό. Οπότε μπορεί να βάλει πολύ δύσκολα στην άμυνα των Knights, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα foul ψηλά με τον Μέλιο. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Ταμούρα, ο οποίος έχει περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Τρία τα φάουλ τα ομαδικά των Σικάριων στη δεύτερη περίοδο. Διαφορά είναι στους 6 πόντους. Άστοχος στην πρώτη βολή. Ο Μέλιος χαμόγελα με τον Φουτσιτζή. Πολύ καλό το κλίμα στην Sonic Arena. Τρέχουμε για το πρώτο παιχνίδι στη Sonic Arena για την Elite by Betson για το 2024. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους. Ελπίζουμε να περάσετε πολύ ωραία και να περνάτε ακόμα. Γιατί δεν σταματήσετε να περάσετε, δεν σταματήσετε να περνάτε καλά μετά τις διακοπές, ας πούμε. Ο Άστρος Δημήτρης θα πάρει ένα φάουλ. Χαμηλά αυτή τη φορά. Το οποίο είναι το τέταρτο ομαδικό των Σικάριων, οι οποίοι
ίσως να έχουν να έχει χτυπήσει το καμπανάκι στο μυαλό τους, καθώς έχουμε μόλις 3 και κάτι λεπτά παιχνιδιού στη δεύτερη περίοδο και από το επόμενο θα στέλνουν τον αντίπαλό τους, τον εκάστοτε αντίπαλό τους στην γραμμή των ελευθερών βολών. Στάκης, ένας γνήσιος πιστολέρο, ο οποίος δεν πτωήθηκε μετά από 4-5 άστοχα στο 3 και έβαλε 2 back-to-back. Ένα jump shoot εύστοχα αυτή τη φορά, δεν είχε βρεθεί ελεύθερος ο Σκανδάλης. 18-25. Έλιος θα πάει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Δεν γέλησε το φάουλ αλλά έβαλε το καλάθι. Μέλιος και Μιροσάβιτς. Στην πρώτη περίοδο Μιροσάβιτς ήταν αυτός που έδωσε την όθηση για, για τους Knights. Τώρα ο Μέλιος είναι αυτός που με ατομικές προσπάθειες προσπαθεί και καταφέρνει να ξεκολλήσει την ομάδα του. Υπάρχει φάουλ. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Φουτσουτζή, το οποίο είναι ψηλά. Δεύτερο ομαδικό για τους Knights. Εύστοχο στην πρώτη ο Μουστάκης, Γιώργος Μουστάκης, ο οποίος χάσει τη δεύτερη. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι που παίζει δεν ευνοεί πολύ, τουλάχιστον στο αποστινό αγώνα, ενώ ο Μέλιος συνεχίζει το βιολί του. Το παιχνίδι που παίζει ο Μουστάκης δεν ευνοεί πολύ την εκμεύση φάουλ, οπότε δεν βγάζει πολύ νόημα να τον βλέπουμε στην γραμμή των ελευθέρων βολών, καθώς παίρνει συνήθως στο 3 στο αποψινό παιχνίδι μιλάω πάντα και δεν κάνει διεισδύσεις, οπότε είναι αρκετά σπάνιο να παίρνει βολές ενώ σουτάρει για 3. Υπάρχει φάουλ, μεταφερόμαστε στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Μιροσάβιτς, ο οποίος παραλαμβάνουμε ήταν αυτός που όθησε την ομάδα του. Να υπάρχει έξω από πανηγυρισμό στο FTG, γιατί όχι. Ήταν αυτός που βοήθησε την ομάδα του να ξεκολλήσει και να πάρει τα πάνω της όσον αφορά το ενεργητικό τους. Να έχει προαναγγελθεί αλλαγή. Μουστάκης, laser πάσα μέσα στη ρακέτα. Καλό passing game, αλλά διακόπτεται από τον Μέλιο, ο οποίος τρέχει. Μουστάκης δεν ήταν εκεί για να τον κόψει και κατάφερε να τελειώσει τη φάση ο πρώτος. Μέχρι μέσα αποφασιστικότατα και θα πάρει το foul για 2 βολές ο ο Παθανασίου, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο εκ νέου. Με 15 λεπτά παιχνιδιού, 25-26. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σχεδόν σε απόλυτη ισορροπία και εσύ της περνάει στον αγωνιστικό χώρο μετά από αρκετή ώρα αλλάζοντας τον φύλλα. Φύλλας, ο οποίος πέφτει στον αγωνιστικό χώρο στον πάγκο, με συγχωρείτε, για να πάρει κάποιες ανάσες. Εύστοχος στη δεύτερη βολή στο Παθανασίου. Στον Δημήτρης πάει μέχρι μέσα. Ο Μιλοσάβιτς θα στοχίσει αυτή τη φορά. Δεν νομίζω να τον πλήσει ένα τέτοιο άστοχο lay-up. Ο Μιλοσάβιτς είναι ταχύτατος, είναι εύστοχος, είναι ευρηματικός. Για 3 εύστοχο. Ταχύτατο ευρηματικό από την απέναντι πλευρά. Από το Σκανδάλι. Διαφορά ξανά στους 5 πόντους. Jump shoot από τον Κεσίδη, ο οποίος θα κάνει airball με το που έχει περάσει τον χώρο. Δεν έχει καταφέρει να δημιουργηθεί ακόμα. Στάκης. Σουτ για 3 στην κίνηση. Εύστοχος. 25-33 το σουτ. Αν δεν κάνω λάθος είναι για 3. Όχι, είναι για 2, διορθώνω. Πατούσε γραμμή τελικά. Αλλά και πάλι το πόσο αυτοπεποίθηση χρειάζεται να πάρεις την μπάλα και να είσαι σε προϋποθέσεις εμπιασμού και να σουτάρεις για αυτό που νομίζεις ότι ήταν σουτ 3 πόντων. Εν πάση περιπτώσει, την προκειμένη περίπτωση ήταν για 2, αλλά έχει μικρή σημασία. Δείχνει πολλά τόσο για την αυτοπεποίθηση όσο και για την ψυχολογία
του εκάστοτε παίκτη. Δύο πράγματα ανέκαθεν αλληλένδετα. Διαφορά έχει φτάσει ξανά στους 7 πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα. Οι Σικάριος έχουν συμπληρώσει τα 5 δικά τους ομαδικά φάουλ. 4 μάλλον. Οι Knights δεν έχουν καταφέρει να το εκμεταλλευτούν στο βαθμό που θα μπορούσαν. Θα μπορούσαν να εκμεύσουν και άλλα φάουλ. Υπάρχει deflection, η κατοχή είναι ξανά για τους Knights. Αστροδημήτρης, Μιροσάβιτς. Πέρασε ανάμεσα από δύο, θα πάρει φάουλ. Μπαλαμπερδεύτηκε και στα χέρια του και δεν κατάφερε να εκτελέσει επί του πρακτέου ένα lay-up. Όλο που έχει χειρώσει στον Καγκούρα. Άστοχο στην πρώτη βολή. Άστοχο στη δεύτερη. Υπάρχει μάχη για το rebound. Θα βγάλει τελικό νικητή τον Καβέζο. Coast to coast από τον ψηλό των Σικάριων. Πολύ όμορφη προσπάθεια, πολύ αποφασιστική προσπάθεια. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά, ένα ανάποδο lay-up δεν θα δικαιώσει τον Καρδιοφίλη. Και υπάρχει ένας ακόμα ενδιασμός με τον Μουστάκη αυτή τη φορά. Έχει πέσει κάτω, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Σηκώνεται. Η διαφορά έχει φτάσει στους 11 πόντους, οι Σικάριος πέτυχαν 4 πόντους σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι Knights έχουν κολλήσει στους 25 πόντους. Και βλέπουμε τη διαφορά από τους... από το 25-26, αν δεν κάνω λάθος, να έχει φτάσει στο 25-36. Έχοντας δεχτεί 10 επιπλέον πόντους. Από τους 25 πόντους δεν θα ξεχωρίσουν ούτε αυτή τη φορά ένα σουτιά 3 από τον Μαστροδημήτρη, ο οποίος βρέθηκε ελεύθερος στην κορυφή. Θα κλέψουμε τώρα από κακό χειρισμό από τον Σπυρόπουλο. Θα βγάλει την μπάσα, πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Μαστροδημήτρη, ο οποίος αντιλήφθηκε το γεγονός ότι είχε δύο αντιπάλους του μπροστά και έβγαλε πίσω στους συμπαίκτες του, με συγχωρείτε που ήξερε ότι τον ακολουθούσαν. Και κλέψιμο. Στάχης από μία ακόμα χαμένη κατοχή, σουτ για τρεις από τον Στάχη. Ο πιστολέρο των Σικάριος δεν συγχωρεί στη δεύτερη περίοδο. Στην πρώτη έχασε 4-5 συνεχόμενα, αλλά τώρα έχει ζεσταθεί για τα καλά. Κάτι που δεν μπορεί να υποθεί για τον Αστροδημήτρη, ο οποίος θα κάνει ένα airball. Και τώρα η διαφορά έχει αρχίσει να ξεφεύγει για τα καλά για τους Σικάριους, με τον Σπυρόπουλο να αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Τώρα στους 14 πόντους, ένα πολύ κομβικό σημείο, σε ένα πολύ κακό σημείο για τους αντιπάλους του να ξεφύγουν λίγο πριν τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Σουτ για 3, ένα ακόμα άστοχο αυτή τη φορά, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Κάπλαν. Για 3, έστοχο από τον Ταβέζο. 27-44, η διαφορά έχει εξφεντονιστεί. Πήρε πολύ ώρα να σκεφτώ αυτή τη λέξη. Σουτ για 3, εύστοχο από τον Μέλιο, ο οποίος θα ξεκολλήσει την ομάδα του από τους καταραμένους 26 πόντους. 26 πόντους. 29-44, διαφορά στους 15 σταυρωτές. Πολύ όμορφη προσπάθεια, πολύ όμορφο τελείωμα από τον Κάπλαν. Πάει χαμηλά, θα ποστάρει αρχικά. Θα βγάλει την μπάλα στον Κεσίδη, ο οποίος θα ευστοχίσει. Ο Καριοφίλης έβγαλε την μπάλα στην αδύνατη πλευρά που με κάποιον περίεργο τρόπο βρέθηκε να είναι η κορυφή. Για 3 Γκαβέζος από εκεί που ευστόχισε λίγο πριν, θα ευστοχίσει και τώρα. Πολύ ψηλά τα ποσοστά
Σικάριος στα τρίποντα. 7 στα 17 έναντι 4 στα 15. Μουστάκης θα τελέσει έναν ακόμα εφηβιασμό μετά από κλέψιμο. Τελικός αποδέκτης ενός ακόμα εφηβιασμού. Η συμβαλιώθηκε η προσπάθεια του Μέλιου, ο οποίος θα στοχίσει σε ένα airball. Μουστάκης θα στοχίσει σε ένα fun shoot. Ίσως δεν θα έπρεπε να είναι τόσο αισιόδοξος, τόσο με τόσο αυτοπεποίθηση. Για 3-1 ακόμα άστοχο, Κάμπλαν θα εξτοχίσει. Μετά η αλλαγή ο Μουστάκης χαριτολογώντας. Η διαφορά έχει φτάσει στους 21 πόντους, αλλά υπάρχει κλέψιμο από τον Μουστάκη. Πίστε στα πράγματα, έχουν... Ενώ ο χρόνος κυλάει, θα τελειώσει έτσι το ημίχρονο. Πλήρως αποσυντονισμένη η ομάδα των Knights. Βλέπει τη διαφορά να έχει φτάσει στους 23 πόντους. Ένα πραγματικά καθολικό blackout στα τελευταία 5 λεπτά της δεύτερης περίοδου για τους Knights. Διαφορά έχει φτάσει στους 23 πόντους. Αν κάποιος έβλεπε το παιχνίδι για τα πρώτα 13-14 λεπτά, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι κάποια από τις δύο ομάδες, οποιαδήποτε, θα έκλεινε το παιχνίδι το ημίχρονο μετά από μόλις 5-6 λεπτά στους 22 πόντους. Παρά το γεγονός ότι οι Σικάριος είχαν δείξει κάποια καλά σημάδια στην αρχή του παιχνιδιού, έχοντας ένα σερί 7-0 και βγάζοντας τις θέσεις που λειτουργούσαν στην επίθεση. 23 πόντοι είναι πάρα πολύ για τόσο μικρή χρονική περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena μετά από ένα λεπτό και κάτι για το δεύτερο ημιχρόνο. Οι δύο ομάδες δεν φαίνεται να έχουν πρόβλημα να μπουν αμέσως, σχεδόν αμέσως στο γήπεδο. Φαίνεται να μην θέλουν να εξαντλήσουν τον χρόνο που μπορούσαν να τους παρέχουν οι διαιτητές. Κατοχή είναι για τους Knights, οι οποίοι έχουν αποπροσανατολιστεί πλήρως, τόσο αμυντικά όσο επιθετικά. Μέσα σε 4-5 αγωνιστικά λεπτά, ενώ κάνει μια φιλότιμη, πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια ο Βιλοκάβιτς να αφήσει την μπάλα στο καλάθι με έναν άποδο lay-up. Knights έχουν δει τη διαφορά να πάει στους 23 πόντους και τώρα στους 26. Απίστευτο το blackout των Knights και επίσης πολύ καλός ο τρόπος με τον οποίο το έχουν εκμεταλλευτεί οι Σικάριοι, καθώς κλέβουν μπάλες, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Πολύ σκληρό φάουλ τώρα στον Κάπλαν. Υπάρχει το πρώτο φάουλ με τους Knights και συνεπώς το πρώτο, όχι συνεπώς, κατ' επέκταση το πρώτο για την τρίτη περίοδο. Και ελεύθερος εντυπωσιακότατο μπλοκ από τον Σπυρόπουλο. Σε 2-3 τώρα από την επίθεση των Σικάριων θα συγχύσει όμως ο Παπαθανασίου. Πάει μέχρι μέσα ο Μιροσάβιτς, θα αστοχίσει. Ο Μιροσάβιτς είναι ένας εξαιρετικά αλτικός παίκτης. Κάπλαν πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ στον Καριοφίλη, έχει χρεωθεί. Διαμαρτύρεται για επιθετικό φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Κάπλαν. Τηλεόρα 2.59. Τώρα από μια περιπέτεια η μπάλα δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Οι Σικάριοι μέσα σε 21,5 περίπου λεπτά έχουν σκοράρει 59 πόντους. Κάτι που είναι πραγματικά ασύλληπτο για το ενεργητικό οποιασδήποτε ομάδας. 32-59. Και έχουν και την κατοχή τώρα οι Σικάριοι. Καστή πάσα στον Κάπλαν, πάει αποφασιστικά μέχρι μέσα. Ο Καβέζος θα πάρει ένα σουτ πριν καν πάρει την μπάλα, ήταν αποφασισμένος να πάρει αυτό το σουτ.
θα στοχίσει και υπάρχει στήριγμα μετά. Δεύτερο. Δύο φάουλ έχουν οι Knights, ένα οι Σικάριος. Ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο και έκτοτε, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει βγει. Να jump shoot από τον ίδιο τώρα θα στοχίσει. Δεν θα στάρει για 3 σαφάρι μέχρι μέσα ο Βόζ Ανασίδης, θα βγάλει στον Κάπλαν, ο οποίος θα κερδίσει ένα ακόμα ζευγάρι ελευθέρων βολών. Φαουλ που χρεώθηκε στον Μιροσάβιτς, με τον αγκώνα λένε οι διεκτές, έκανε φαουλ. Ο Τζιτζής έχει 4 φάουλ, ένα ακόμα καμπανάκι για τους Knights, οι οποίοι ήταν το παιχνίδι να στραβώνει σε εισαγωγικά μέσα σε πραγματικά 4-5 αγωνιστικά λεπτά. Εκεί που είχαμε ένα derby στο 25-26, αν θυμάμαι καλά το σκορ, ή 26-27. Με 5 περίπου λεπτά να απομένουν για το τέλος, όταν υπάρχει jump shoot εύστοχο από τον Καρδιοφίλη. Είδαμε το σκορ να εκτοξεύεται στους 23 πόντους στο ημίχρονο. Απίστευτα πράγματα στη Sonic Arena. Λέιζερ πάσα, θα στοχίσει όμως από πόθα Αλυσίου. Πάει μέχρι μέσα, ο Καρδιοφίλης θα βγάλει μπάσα τριγωνάκι. Πολύ καλό, ήταν 3-1-2-1. Και υπάρχει φάουλ. Που είναι για βολές, ήταν ψηλά. Τζίστο έχει κερδίσει. Μέλιος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, θα αλλάξει τον Μιροσάβιτς. Έστοχο στην πρώτη. 35-59. Δέχεται τα συγχαρητήρια από τον Πάγκο. Για να δούμε αν θα μπορέσει να υπάρξει ξέσπασμα από τους Knights. Έχουμε 7-13 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Είναι ένα καλό χρονικά σημείο για να πραγματοποιήσουν κάποιο ξέσπασμα ενδεχομένως οι πράσινοι. Θα κοιτάξει το χρόνο σου από τα 8 μέτρα, άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound, Σπυρόπουλος αστόχησε. Καπλάν, πολύ καλό passing game, αλλάζουν πολύ γρήγορα την μπάλα και αποσπούν την προσοχή από την αντίπαλη άμυνα. Εδώ πέρα μια πολύ καλά εκτελεσμένη επίθεση με τελικό αποδέκτη των Παπαθανασίου μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει... αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από τον Καρδιοφίλη στον έναν εκ των διαιτητών. Κάνει την κίνηση για τεχνική ποινή, δεν ξέρω αν δόθηκε. Δεν δόθηκε τελικά. Κάπλαν θα στοχίσει. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον ίδιο. Επίσης τα επιθετικά rebound είναι ένας τομέας στον οποίο έχουν κυριαρχήσει, έχουν διαπρέψει. Σικάριος που έχουν 4 δευτερόλεπτα τώρα με τον Καβέζο να κάνει βήματα. Νομίζω ότι έβαλε καλά στη φάουλ, αλλά δεν είναι αρκετά υποψιασμένος καθώς έκανε βήματα. Όπως έλεγα, οι Σικάριος έχουν διαπρέψει στα επιθετικά rebound, έχουν μαζέψει 11 έναντι 3. Έχει ένα jump shoot έστοχο μέσα στη ρακέτα από τον Καρδιοφίλη. Υπάρχουν βήματα και η κατοχή είναι εκ νέου για τους Knights. Ένα μικρό δωράκι που έκαναν οι Σικάριος. Στην επαναφορά τους.
Πιθάγκουρας θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο μετά από αρκετή ώρα. Θα ξεκουράσει το σκανδάλι. Τέλειος. Θα κάνει μία τρίπλα, θα πάει μέχρι μέσα, έπεσε πολύ άσχημα κάτω. Αστόχησε στο σουτ. Θα συνεχίσουμε να είναι όλα καλά. Όλα καλά όπως φαίνεται. Εύστοχο στην πρώτη ο Μαχμέλιος. Αναλαμβάνουμε, μας έκανε κάποιες δηλώσεις στην κάμερα στο σκεντάκι πριν από το παιχνίδι. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση εν ώψη του αγώνα στην άμυνα, στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του. Πάει μέχρι μέσα, Πιθάγκουρας. Βαβέζος, πολύ καλό passing game, αλλά έχει πατήσει την γραμμή. Χαμοχελάει ο Παθανασίου. Γρήγορη πάσα στον Μέλιο, ο οποίος βρέθηκε ελεύθερος. Υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει, αλλά έρμπολ. Έχει το momentum, φωνάζει κάποιος από τον πάγκο και συμφωνώ. Η φορά έχει πέσει στους 21 πόντους, έχουν ένα micro momentum. Αν μου επιτραπεί η λεξιπλασία, η Knights, οι οποίοι πάρουν το rebound από άσπρη και προσπάθεια για 3. Από τον Παπαθανασίου. Κάτι κλέψιμο από τον Κάπλαν. Από κακό χειρισμό του Μαστρο Δημήτρη. Θα να δούμε. Κάπλαν. Πάει να βγάλει στην Καβέζο, αλλά υπήρχαν δύο παίκτες που φορούσαν πράσινα μπροστά και κλέβουνε. Μέλιος πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει, θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ένα ακόμα άστοχο. Μάχη, ομυρική μάχη για το rebound. Θα βγάλει τελικό νικητή τον Περιοσύνη. Η συγκυρία τον βόλεψε, το που πήγε η μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, θα εκτοχίσει ο Φιτζητής. Έχουμε 5 λεπτά για την τρίτη περίοδο, 3-3 δωματικά και η διαφορά πέφτει κάτω από τους 20. Για να δούμε, 42-61. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί Σπυρόπουλος. Μέλιος θα πάει μέχρι διασμό, θα στοχίσει. Ούτε ο Καριοφίλης κατάφερε να στοχίσει με το μεταδοκριτικό rebound. Κάπλαν στην κορυφή, Αγκουράς. Γαβέζος θέλει να πάρει την μπάλα, αλλά έχει κλειστεί πολύ καλά από το προσωπικό του δίπολα. Το κουτσίζει εκεί πέρα. Στη ρακέτα, ο Κάπλαν θα πάει μέσα σε 3. Υπάρχει φάουλ και τεχνική ποινή για τον Καριοφίλη, ο οποίος του πάρει την προειδοποίηση προηγουμένως από τον έναν εκ των διαιτητών. Και υπάρχει αποβολή. Άστοχος ο Κάπλαν στην πρώτη βολή. Άμα βαριέται και κρυώνει, βγάλε τον έξω, ε! Κάνε αλλαγή του διαιτή, βαριέται! Λες οι άλλες δύο βολές, καθώς ήταν η μία της τεχνικής ποινής. Όχι, εκτελέσει ακόμα με δύο βολές. Έστωχος στη δεύτερη. Έχουμε ακόμα κάποιες συζητήσεις μεταξύ των παιχτών και των διαιτητών. Κάπλαν θα εστοχίσει στην τρίτη, βολή.
Στην απέναντι πλευρά. Ωραία πάσα και καλάθι από τον Τσιτσιτζίδη. Ωραία πάσα από τον Τσιτσιτζίδη, πολύ ωραία. Έχοντας ξεγελάσει τους αντιπάλους του, δεν τελείωσε η ίδια φάση. Υπάρχει λάθος, δεν υπάρχει και deflection, οπότε ναι, η μπάλα δεν ακουμπήσε κάπου. Η κατοχή είναι η κνέου για τους Knights. 44-63. Για τρεις, καλά φαίνεται να πάει. Καλά φαίνονταν ένα πίγμα από τον Παστό Δημήτρη. Ποιος θα αποστείς τώρα να κάνει ένα φάουλ. Υπάρχει σφύριγμα, υπάρχει από τους Τζίδης. Πέφτει κάτω. Διότι ζαλίστηκε ο διετητής. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Όλα καλά όπως φαίνεται. Δεν θα... δεν θα συνεχίσει ως προς το παρόν. Θα περάσει και εσύ στη θέση του Χουτζηδίδη. Σε ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, ότι αν είναι τον έκανε να βγει από το παρκέ. Για τρεις άστοχο από τον Μιστάκη, ο οποίος πέρασε τον χώρο. Περνάει όλο τον κόσμο πανέμορφο coast to coast από τον Μιροσάβης. 46-63. Στο διατρίς Μιστάκης θα στοχίσει. Πολλά σκαμπανεβάσματα στην ευστοχία του. Υπάρχει στήριγμα. Υπάρχει φάουλ που έχει κερδίσει ο Μέλιος. Θα πάει στις βολές. 46-63, 3 λεπτά ακριβώς για το τέλος της τρίτης περίοδου. Εύστοχος. Στοχός 48-63. Η διαφορά έχει ακουμπήσει και τους 26 πόντους, αλλά τώρα είναι στους 15. Έχουμε 13 αγωνιστικά λεπτά ακόμα. Για να δούμε. Κάπλαν ένα πολύ όμορφο fade away. Για τρίτο τον Κεσίδη, άστοχος. Μέλιος θα αστοχίσει και αυτός μετά από ένα επιθετικό rebound. Δεν θα πάρει κάποιο screen. Ο Σπυρόπουλος θα χάσει την μπάλα. Και Σίδη, πολύ όμορφη συνεργασία. Και Σίδη, Μέλιου και Μιροσάβιτς. Τελικός αποδέκτης, ο τελευταίος δεν κατάφερε να πάρει τους δύο πόντους. Θα πάει στη γωνία. Τώρα εκεί που είναι ο μόνο Μουστάκης να δίνει την πλευρά. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Δεν νομίζω να μπορούσε να μπει και να βγει πιο πολύ. Ο Στροδημήτρης θα στοχίσει ένα σούτ για τρεις από την κορυφή. Πρέπει να πάρουν κάποια τέτοια σούτ οι Knights, εάν θέλουν να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Κάπλαν, φανταστική προσπάθεια, πολύ όμορφη φάση. Σε τελικό αποδέκτη τον Καβέζο. Μέχρι μέσα θα ευστοχίσει.
Μαστροδημήτρης. Δημήτρης. 50-69. Ο επιθετικός ρυθμός των Σικάριος έχει πέσει δραματικά, αλλά έχουμε ήδη χτίσει μια πολύ μεγάλη διαφορά από τους 59 πόντους σε 23 περίπου, σε 21 περίπου λεπτά έχουν φτάσει στα 30 λεπτά να έχουν βάλει 69. Δεν θα καταφέρει να βρώξει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο μέλος. Για 3 άστοχο, Καβέζας πάει πολύ αποφασιστικά για το rebound, δεν θα το πάρει όμως. Φίλιας πάει μέχρι μέσα, jump shoot έστοχο, πολύ ωραία καμπύλη, γλυκό shoot από τον Κεσίδη, 52-69. Δώδεκα δευτερόλεπτα, όλα για την διάθεση των Σικάριος. Στάκης μέχρι μέσα θα πασάρει αυτή τη φορά. Σουτιά 3 από την κορυφή βρέσκεται. Θα ατακίσει όμως Σπυρόπουλος. Υπάρχει παιχνίδι μετά από αυτό το σουτ. 30 αγωνιστικά λεπτά, είμαστε στο 52-69. Η διαφορά είναι στους 17 πόντους. Οι Σικάριος έχουν σταματήσει, έχουν πάρει το πόδι από τον Γκάζι, αλλά έχουν κάνει επιταχύνει τόσο πολύ που το αυτοκίνητό του συνεχίζει να κινείται με ταχύτητα 17 πόντων διαφοράς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena για την τελευταία τέταρτη περίοδο σε ένα πραγματικά παιχνίδι, ένα διαφορετικό παιχνίδι για τα πρώτα 15 λεπτά και ένα διαφορετικό για τα 15 τελευταία λεπτά. Κάπλαν θα πάρει 2 rebound, θα στοιχίσει και στις 2 προσπάθειες που πήρε. Μέλιος πάει μέχρι μέσα, αλτικότατος ο Μέλιος θα καταφέρει να σκοράρει. 54-69, διαφορά στους 15. Κάπλαν. Ο Βέζος. Κάπλαν θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει την πάσα. Καλάθι του φάουλ μετά από μια προσπίση από τον Αθανασίου. Είναι με πολλές φάσεις αξίες για highlights. Μόλις είδαμε μία ακόμα. Έστοχος και στην πολύ έμεσο τρίποντο. 54-72. Για να δούμε, μας ο Δημήτρης και Σίδης για 3, εύστοχος από την, από την γωνία, με συγχωρείτε, 57-72. Διαφορά στους 15, έχουμε κάνει ένα φάουλ, υπάρχει deflection, πολύ σημαντικό αυτό το deflection από τον Μιροσάβιτς, καθώς θα είχε βρεθεί ελεύθερος μέσα στη ρακέτα, μέσα στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας, ο Σκανδάλης. Όχι της αντίπαλης, της ρακέτας, αφού μιλήσω για τους Knights. Μέχρι μέσα και Σίδης. Καλό passing game, τελικός αποδέκτης. Φίλιας θα αφήσει την μπάλα, lay up. Διαφορά έχει φτάσει στους 26, τώρα είναι στους 13. Με 9 πόντους, με 9 λεπτά βρισκόνται για να έχουμε τέλος. Υπάρχει λάθος και υπάρχει μια μικρή χαραμάδα στην πόρτα της ελπίδας για ένα comeback. Μικρή χαραμάδα στην πόρτα της ελπίδας. Ποιητής έπρεπε να γίνω. 61-72. Διαφορά είναι στους 11 πόντους. Πάει μέχρι μέσα, θα γυρίσει, θα τελειώσει τη φάση ο Γκαβέζος. 61-74. Αυτά τα καλάθια είναι μαχαιριές στην καρδιά της οποιασδήποτε ομάδας, οποιαδήποτε ομάδας που προσπαθεί να επιστρέψει, όπως είναι και αυτό, και αυτά τα σουτ που βρίσκουν μόνο αέρα. Κάπλαν βρέθηκε ελεύθερος. Δύο παίκτες πάνω του, Μέλιος και Φίλιας. Θα υπάρχει φάουλ, έχει χρεωθεί στον Μέλιο. Για δύο βολές, θα μου γυλαστώσει ο Μέλιος.
άστοχο στην πρώτη βολή. Τάπλα. Άστοχο και στη δεύτερη. Κάτι που είναι μία ακόμα ένδειξη ότι το momentum των Knights είναι στα δικά τους χέρια. Σουτιά 3 έστοχο από τον Κεσίδη από τα 7 περίπου μέτρα, 64-74. Η διαφορά έχει φτάσει στους 10 πόντους. Από τους 26, οι Knights δείχνουν χαρακτήρα, τα σουτ μπαίνουν, λειτουργούν τώρα αυτοί σαν μια καλοδομένη μηχανή σκοραρίσματος. Υπάρχει κλέψιμο αλλά λάθος πάσα από τον Έλιο. Κρίμα, ήθελε να τροποδοτήσει τον Φίλια, πολύ κρίμα για τους Knights, καθώς για να βγάλει μια πάσα μέσα από την κλειδαρότρυπα της άμυνας των δύο παιχτών των Τσικάριος. Σου διατρέχει μεγάλη καμπύλη τώρα εύστοχο από τη γωνία. Αυτό το σκανδάλι. Μέχρι μέσα θα κερδίσει φάουλ ο Μιλοσάβιτς, παράγοντας χίλια τους Knights απόψε. Πρώτο ομαδικό φάουλ για τους Σικάριους. Άστοχο στην πρώτη βολή. Ο Σάβιτς, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή πρώτη περίοδο. Λέιζερ πάσα στον Κάπλουμ, ωραία πάσα, πολύ όμορφη προσπάθεια. Βρίσκονται πολύ αβίαστα Σικάριος σε όλο το βράδυ. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ στην αδύνατη πλευρά. Στην απέναντι πλευρά, μπερδεύω συνέχεια αυτές τις δύο λέξεις. Καλό passing game για μία φορά, μία ακόμα φορά. Μέχρι μέσα block, μπάλα έχει κολλήσει στο σίδερο. Τώρα πάμε στα σημαντικά, να δούμε ποιος θα την κατεβάσει. Με δύο προσπάθειες ο Μαστροδημήτρης. Με πολύ γρήγορη κίνηση θα γυρίσει αλλά θα στοχίσει. Συνήθισε τον σκανδάλι τον σημικό του αντίπαλο εν μέρη. Και μέχρι μέσα Κάπλαν θα ευστοχίσει σε ένα ακόμα lay-up. Ο Καβέζος θα λαμβάνει χρέη και μαέστρου, βγάζει πάσες. Ψηλός που βγάζει πάσες θυμίζει πολύ την περίπτωση του Μουσταφά Φαλ στον Ολυμπιακό. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, το σύγχρονο μπάσκετ είναι διαφορετικό, είναι πολύ πιο versatile. Οι θέσεις των παικτών δεν είναι τόσο αυστηρές πάντοτε. Βλέπουμε ψηλούς να σουτάρουν, βλέπουμε πολύ κοντά σχήματα με 3 guard. Για 3, άστοχο. Θετικό rebound. Από τον Καβέζο θα στοχίσει με 5-30 ακόμα. Διαφορά έχει 15. Πάει μέχρι μέσα. Πολύ όμορφο χορευτικό. Μία ακόμα όμορφη φάση. Ο Δημήτρης χαρίζει θέαμα. 68-81. Υπάρχει
Άστοχη προσπάθεια και τώρα σουτ για 3. Άστοχο επίσης από τον Μαστρο Δημήτρη. Τώρα σε χαμηλό τέμπο οι επίθεση των Σικάριων δεν έχουν καθόλου κανένα λόγο να βιάζονται τον αντίον κάθε άλλο. Στα 6 δευτερόλεπτα Κάπλαν ελευθερώθηκε jump shoot άστοχο. Ο Αστροδημήτρης τεμέλιος θα παλέψει για το rebound, τελικώς αποδέχτησε και σύνδεσ όμως. Σουτ για 3 άστοχο από τη γωνία, από τα φίλια. 68-81 παραμένει. Για 2 άστοχο μακρινό. Υπάρχει deflection και κλέψιμο σε μια προσπάθεια που δεν θα βρει τον τελικό αποδέκτη η πάσα των μέλιων δηλαδή. Στο δευτερόλεπτο βρέθηκε προκλητικά ελεύθερος ο Σκανδάλης. Πολύ γρήγορα θα πάει ο Μέλιος αλλά θα στοχίσει. Ωραία πάσα μία ακόμα, έχουν βγάλει αυτό το play πάρα πολλές φορές οι παίκτες των Σικάριος. Τώρα με τελικό αποδέκτη τον Παπαθανασίου. Με πολλούς διαφορετικούς δημιουργούς, με πολλούς διαφορετικούς τελικούς αποδέκτες. Τεσίδης κάνει μια προσποίηση, έχει μισμάτς για να δούμε αν θα παίξει στα πόδια τον ψηλότερο αντίπαλό του. Όχι, θα πάει στο για 3. Θα στοχίσει, ο Γκαμπέζος έπαιξε επαρκή άμυνα όπως φαίνεται. Κάπλαν με 3 λεπτά και το τέλος, διαφορά στους 15 πόντους. Το γεγονός ότι κατάφερε να πέσει από τους 26 είναι μια νίκη για τους Knights. Υπάρχουν βήματα. Μπάλα Knights, ξανά. Μέχρι μέσα. Ένα jump shoot από τα 6 περίπου μέτρα, εύστοχο. Ο Μιλοσάβιτς, ο οποίος μπορεί να κρατήσει την καλή του εμφάνιση και οι Knights μπορούν να κρατήσουν την πολύ καλή ατομική προσπάθεια του Μιλοσάβιτς αλλά και του Μέλιου. Μέχρι μέσα, άστοχος ο Κάπλαν, ο ίδιος το επιθετικό rebound, πολύ εντυπωσιακή φάση. Έναν άλτο που κατάφερε να πάρει επιθετικό rebound και να ευστοχίσει και να σουτάρει και να ευστοχίσει. Συνήθως το shoot προηγείται της ευστοχίας. Έχουν 60 rebound οι Σικάριες. Με πίσω στα 9 κλεψίματα, όπως είπαμε και νωρίτερα, δείχνουν, είναι indicator ότι έχουν καταλάβει κάποια plays των Σικάριος. Έχουμε χάσει το μέτρημα του πόσες φορές έχει βγει συγκεκριμένη συνεργασία με τελικό αποδέκτη τον Γκαβέζα αυτή τη φορά. Μέλιος στην αδύναμη πλευρά και αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές απόψε. 87-74. 74-87 για να είμαστε ακριβείς. Μέχρι μέσα θα βγάλει σε δεύτερο χρόνο την πάσα στον Κάπλαν. Γκαβέζος. Είναι μια προσπίση, δεν θα πάρει κάποιο φάουλ, θα πάει μέχρι μέσα. Πολύ όμορφη προσπάθεια και ξεγέρασε όλη την αντίπαλη άμυνα. 1-15, 3-2 τα οπαδικά. Για 3 με μεγάλη καμπύλη, ενδεχομένως να λιώθηκε. Από τον Δημήτρη. 2-3 από τον Καβέζο, εύστοχο, 1,74-89. 94-92 με συγχωρείτε και Σίδης από τη γωνία σου για 3. Το παιχνίδι έχει αρχίσει να αποκτά χρειά, να αρχίσει να αποκτά νότα παιχνίδι All-Star NBA. Να δούμε 40 δευτερόλεπτα. Είναι fan shoot αυτά τα οποία παίρνονται τώρα. Έχει στόχο ένα ακόμα shoot.
από τον Σπυρόπουλο. Ξάνουνε τώρα τα ποσοστά τους οι παίκτες. Κοίτα από το κέντρο, άστοχο. Καλή προσπάθεια όμως από τον Μαθητή Δημήτρη. Δεν αλλάζονται καν οι κατοχές. Το χρονόμετρο θα λήξει σε 15 δευτερόλεπτα. 77-95 το τελικό σκορ. Σικάριος κατάφεραν να χτίσουν ένα ρυθμό από την αρχή, ο οποίος ήταν μικρός. Από ένα σημείο και μετά αυτός όλο ένα και ανέβαινε. Έφτασε ακόμα και τους 26 πόντους διαφορά. Μια εφιαλτική δεύτερη προσανατολίστηκαν τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, έχασαν το μυαλό τους και μεταλλεύτηκαν πλήρως οι Σικάριοι σε αυτή την συγκυρία. Κατάφεραν να αυξήσουν τη διαφορά σε πάρα πολύ μεγάλα ύψη, τελειώνοντας το πρώτο ημίχρονο με διαφορά 22-23 πόντων, με συγχωρείτε. Ενώ πριν από 5 αγωνιστικά λεπτά μόλις είχαμε ντέρμπι, κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο, από όλους τους από όλους τους διαιτητές, από τη διοργανώτρια αρχή, από τον speaker, από τους... από όλους τέλος πάντων. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να ευχαριστήσουμε πολύ τον... τα ΙΕΚ Όμηρος που με τη συνεργασία τους με τη Λίγκα Βασιτάκη είναι ο λόγος που είμαι αυτή τη στιγμή πίσω από μια κάμερα και εκπέμπω. Ευχαριστούμε πολύ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να ακολουθείτε τα όνειρά σας. Να είστε καλά. Γεια σας.